ΠΑΣΟΚ, ο καθηγητής κ. Δημήτριος Κρεμαστινός. Και έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα προσπαθήσω να προσεγγίσω τεχνοκρατικά το θέμα, το θέμα αυτό που απασχολεί σήμερα όλη τη χώρα, όλους τους πολίτες. Πώς φτάσαμε μέχρι εδώ? Το ασφαλιστικό σύστημα και ο βασικότερος πυλώνας του ήταν πάντα ο προϋπολογισμός. Μπορούσε να ξοδέψει ελεύθερα, τα ταμεία και ασφαλιστικοί οργανισμοί, το κοινωνικό κράτος, στηριζόμενοι στον προϋπολογισμό. Τώρα, δυστυχώς, ο βασικότερος ίσως πυλώνας, ο προϋπολογισμός, κατέπεσε. Και κατέπεσε όχι κυρίως γιατί ελαττώθηκαν οι εισφορές, που και αυτό είναι σωστό, ή η φορολογία δεν αποδίδει όσο θα έπρεπε να αποδίδει με τη φοροδιαφυγή, αλλά κυρίως κατέπεσε διότι συρρυκνώθηκε η ανάπτυξη και οι προοπτικές για ανάπτυξη. Και μη έχοντας ισχυρό προϋπολογισμό να καλύψει τα ταμεία, το σύστημα αυτό των συγκοινωνών των δοχείων, προϋπολογισμός ασφαλιστικά ταμεία, έγειρε προς την αρνητική πλευρά. Θυμούμαι ότι όταν μου ανέθεσε τότε ο Πρωθυπουργός, ο Ανδρέας Παπανδρέου, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασχολήθηκα για πρώτη φορά με τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Το 1994 λοιπόν, η προοπτική που υπήρχε ήταν, με την αναλυστική μελέτη που κάναμε, ήταν να υπάρχουν λεφτά στα ταμεία μέχρι το 2020. Αυτό ανέφερα τότε στον Πρωθυπουργό, ο οποίος μου είπε κάντε μια νέα αναλογιστική μελέτη να πάτε τουλάχιστον μέχρι το 30. Δυστυχώς τα γεγονότα τα γνωστά έφεραν το αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή να έχουμε το πρόβλημα αντί το 2020 το 2010, το αδιέξοδο, την βόμβα που έσκασε στα χέρια του σημερινού αρμόδιου υπουργού. Την αλήθεια πρέπει να την πούμε. Δύο είναι οι τρόποι να αντιμετωπιστεί το θέμα. Ο ένας είναι ο αλόγιστος δανεισμός με οποιοδήποτε επιτόκιο, τόκο κτλ. Οπότε σημαίνει ότι μπορεί να συνεχίσει το κράτος να είναι συνεπές, η κυβέρνηση αν θέλετε να είναι συνεπής. Και ο άλλος είναι ο δανεισμός υπό προϋποθέσεις. Ο αλόγιστος όμως δανεισμός με ελεύθερα επιτόκια οδηγεί κατευθείαν στη χρεοκοπία. Και η χρεοκοπία αντιλαμβάνεστε ότι αφορά όλους τους Έλληνες. Ο δανεισμός υπό προϋποθέσεις είναι σκληρός δανεισμός. Γιατί αυτός που σε δανείζει επιβάλλει και τους όρους του. Και οι όροι και η συνταγή είναι γνωστοί. Περιορισμός του κοινωνικού κράτους. Παγκόσμιο φαινόμενο, όποιος δανείζεται από το Διεθνές Νομικό Ταμείο, η συνταγή είναι αυτή. Περιορισμός του κοινωνικού κράτους. Θα περιορίσει την παιδεία, την υγεία ή τις κοινωνικές, αν θέλετε, προσφορές. Εάν περιορίσει την παιδεία και την υγεία που είναι οριακή, τότε θα προκαλέσεις βλάβη μη αναστρεπτή. Εάν όμως καταφέρεις, και βάζω το εάν, να ξεφύγεις γρήγορα από αυτό το τούνελ, έχεις μεγάλες πιθανότητες να φτάσεις στο αποτέλεσμα που επιδιώκεις. Αυτό, αν θέλετε, είναι η μεγάλη πρόκληση για τη σημερινή κυβέρνηση και τον Υπουργό. Δηλαδή, για να θυμηθούμε και πάλι τον Ανδρέα, εάν η χώρα δεν αφανίσει το χρέος θα αφανίσει τη χώρα. Είναι μια του δήλωση σε αυτό το χώρο. Και η δεύτερη που είχε πει τότε, για την οποία είχε και κατηγορηθεί, φοβούμαι ότι οι Έλληνες δεν θα αντέξουν στον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό και οι Έλληνες θα καταλήξουν σερβιτόροι της Ευρώπης και μάλιστα φτηνοί σερβιτόροι. Αυτή η δήλωση προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις. Αλλά δυστυχώς σήμερα βλέπουμε αυτό το φαινόμενο. Ακόμα και τα ξενοδοχεία μας παραχωρούνται σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ακόμα οι αδύνατοι οικονομικά συμπολίτες μας πουλάνε τα σπίτια τους στα χωριά σε Ευρωπαίους γιατί προσπαθούν να επιβιώσουν. Και το πρόβλημα είναι τεράστιο. Όταν βλέπει κανένας ολόκληρα χωριά σιγά σιγά να κατοικούνται από Ευρωπαίους. Πώς όμως μπορεί κανένας να ξεφύγει από αυτό το δίλημα? Βέβαια υπάρχουν πολλοί τρόποι, αλλά ο κλασικός είναι η ανάπτυξη.
Η ανάπτυξη, ποια ανάπτυξη όμως? Η ασιωτικού τύπου ανάπτυξη ή δυτικού τύπου ανάπτυξη? Η ασιατικού τύπου ανάπτυξη είναι αυτή η οποία θέλει χαμηλά ημερομίσθια, εξαθλειωμένους εργάτες και βεβαίως τύπου Κίνας, αν θέλετε, ανάπτυξη. Μπορούμε εμείς, την αντέχουμε, έχουμε συνηθίσει σε αυτή την ανάπτυξη? Η δυτικού τύπου ανάπτυξη, η αλήθεια είναι ότι πάει περισσότερο σε εμάς και το λαό μας. Μέσα από αυτά τα προγράμματα, το ΕΣΠΑ παραδείγματος χάρη, δεν θα πρέπει να καταναλωθεί η ανάπτυξη επιβίωσης, όπως καταναλώθηκαν άλλα προγράμματα. Δηλαδή, να φτιάξουμε μικρά-μικρά έργα για να απασχολούμεθα και να μπορούμε να ζήσουμε. Το ΕΣΠΑ, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να κατευθυνθεί με σκοπιμότητα να βελτιώσει τη βιοτεχνία, να βελτιώσει το επίπεδο της γεωργίας, να βελτιώσει τη κτηνοτροφία, να γίνουμε αυτάρκεις σε αυτά που ήμασταν αυτάρκεις και κυρίως να κερδίσουμε από τον τουρισμό, που είναι η μοναδική πηγή βιομηχανίας μας. Γνωρίζετε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι η χώρα δεν διαθέτει ούτε ένα μεγάλο συνεδριακό κέντρο, όταν όλες οι άλλες ανταγωνιστικές χώρες έχουν συνεδριακά κέντρα και εκεί κατευθύνονται τα μεγάλα συνέδρια, οι αριστείς όλης της δημόσιας ζωής και της επιστήμης. Επιτρέπετε να λέμε ότι έχουμε ανταγωνιστικό τουρισμό και να μην έχουμε ένα συνεδριακό κέντρο 20 και 25.000 συνέδρων? Επιτρέπετε η γειτονική Τουρκία να έχει απέναντι από τη Ρόδο 10 μαρίνες και η Ρόδος να αγωνίζεται να έχει την πρώτη μαρίνα επί 50 χρόνια? Και πώς θα έρθει ο υψηλού επίπεδου τουρισμός όταν δεν έχει πού να αράξει το καράβι του ο εύπορος τουρίστας? Νομίζω ότι αυτά είναι τα θέματα που θα πρέπει να μας προβληματίσουν και να μας ενώσουν, είτε είναι το ένα κόμμα στην εξουσία, είτε είναι το άλλο κόμμα, είτε οποιοδήποτε κόμμα. Είναι δυστυχώς μονόδρομος. Με πολύ προβληματισμό, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω, με πολύ προβληματισμό, αλλά και με αίσθημα ευθύνης, ψηφίζω αυτό το νομοσχέδιο, γιατί πιστεύω ότι κατά τον καλύτερο τρόπο τώρα διασφαλίζονται οι μισθοί και οι συντάξεις. Γιατί πιστεύω ότι εάν λειτουργήσει τώρα το σύστημα σωστά, μπορεί να επανέλθει γρήγορα η χώρα σε ευρωπαϊκά επίπεδα από πλευράς κοινωνικού κράτους. Πρέπει επιτέλους να πάψει η χώρα μας να είναι ο φτωχός συγγενής της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Δημήτριο Κρεμαστινό.